ξεκινήσαμε την ταινία με τη Μήλο, όπου γίνεται ένας πολύ, ο κύριος κορμός της ταινίας. Μετά συνεχίσαμε εδώ στην Αθήνα, έχουμε αρκετά γυρίσματα σε πισίνες, κονδυλητήρια, για να δείξουμε και τη ζωή του αθλητή. Και εδώ είμαστε στο Δασκαλιό γιατί δείχνουμε τη ζωή της κοπέλας του, η οποία είναι ακτιβίστρια οικολογικής οργάνωσης, και έχουμε έρθει εδώ για να δείξουμε μια ακτιβιστική ενέργεια. Είμαι η Έλσα, είμαι η κοπέλα του Δημήτρη. Θέλει να αλλάξει τον κόσμο. Είναι ακτιβίστρια, είναι μέλος οικολογικής οργάνωσης. Ασχολείται με τα δελφίνια. Είναι πολύ εσωστρεφής. Ο Δημήτρης είναι πρωταθλητής κολύμβησης, είναι πολύ ρεαλιστής. Βλέπουμε ότι συγκρούονται κατά κάποιο τρόπο αυτά τα στοιχεία τους κατά τη διάρκεια της ταινίας. Η πρώτη μας νύχτα. Η ταινία είναι αυτό που λέει, άπνοια. Αυτή η έλλειψη της ανάσας. Σε περιπτώσεις που το τραγικό έρχεται από μόνο του και σε επισκέπτεται και δεν υπάρχει ανάσα, δεν υπάρχει ζωή. Είναι αυτό το οποίο όλοι βιώνουμε λίγο ή πολύ, είναι το bad timing στη ζωή μας. Λόγια τα οποία πρέπει να υποθούν κάποια στιγμή, υπόνονται κάποια άλλη, αλλά τότε είναι αργά. Η Ανθή είναι μια ακτιβίστρια, είναι σε μια ομάδα ακτιβιστική, η οποία ομάδα βλέπετε και σε μια άλλη, σε ένα άλλο κομμάτι της ιστορίας, πιο συναισθηματικό. Και πάμε! Με βοήθησαν πολύ όλοι, και ο σκηνοθέτης και τα παιδιά, και δεν ένιωσα να δυσκολεύομαι. Δεν ξέρω αν δυσκολεύτηκαν οι υπόλοιποι από μένα. Από τον πρωταθλητισμό, καμία σχέση με σινεμά και όλα αυτά, είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Λεπτομέρεια πάρα πολύ στο σινεμά, δεν ήξερα ότι υπάρχουν τόσες λεπτομέρειες πια για να γίνει μια ταινία. Πάντα η μισή ταινία είναι το μοντάζ. Οπότε αν δεν μπει η μουσική και το μοντάζ, ποτέ δεν μπορούσα να ξέρω. Αυτό που νιώθω ότι έχει αυτή η ταινία ήδη κατά τη διάρκεια της κατασκευής της είναι ανθρωπιά.